Θα καλημερίσω από το ΓΙΟΤΕ, την πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, την κυρία Άννα Δασκαλάκη, και την ευχαριστώ πολύ που δέχθηκε έτσι να μας βοηθήσει λίγο και να μας δώσει δύο στοιχεία παραπάνω, όπως επίσης και τον κύριο Νίκο Μπαγκή, ο οποίος είναι γεωπόνος, μέλος της Επιτροπής του ΓΙΟΤΕ σε θέματα φυτοπροστασίας. Κυρία Δασκαλάκη, κύριε Μπαγκή, καλημέρα και στους δυο σας από το Ράδιο 984 και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα για εσάς. Καλή εβδομάδα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να ξεκινήσω από την κυρία Δασκαλάκη. Πόσο σας προβληματίζουν αυτές οι αστάθειες, κυρία Δασκαλάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή μας? Γιατί κατά καιρούς έχουμε διαβάσει πάρα πολλά δημοσιεύματα για το πώς αυτές οι αστάθειες επηρεάζουν και τη χλωρίδα και την πανίδα. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, είναι... Όλα αυτά εντάσσονται σε όλη αυτή την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, όπου βλέπουμε ότι το πιο ήπιο μεσογειακό μας κλίμα έχει περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγαλύτερες εναλλαγές θερμοκρασίας, και όλα αυτά βέβαια έχουν επίδραση και στην αγροτική παραγωγή, γιατί δημιουργούν και έχουν επιπτώσεις, δημιουργούν στρες στα πιτά, προκαλούν ζημιές και τα λοιπά, ανάλογα με την ένταση βέβαια και του κάθε φαινομένου. Οπότε όλο αυτό είναι ένα διαρκές θέμα συζήτησης, το οποίο το παρακολουθούμε και βλέπουμε το πώς μπορούμε να οργανωθούμε, το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είτε με σχεδιασμό στις καλλιέργειες, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ανάλογα και την περίπτωση. Υπάρχει τρόπος να το σχεδιάσεις από εδώ και κάτω, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κυρία Δασκαλάκη? Δηλαδή πας σε δεύτερο πλάνο, σε τρίτο πλάνο, για να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις? Με αυτή την έννοια μου το λέτε? Εννοώ ότι αυτό που σκέφτονται πολλοί παραγωγοί και ανησυχούν είναι για κάποιες περιπτώσεις, για τις θερμοκρασίες ας πούμε, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι να μην είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη κάποιων φυτών, ή το νερό, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε είναι ένα πρόβλημα στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, το οποίο να μην επαρκεί για κάποιες καλλιέργειες και να γίνει ο σχεδιασμός ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού. Δυστυχώς είμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού, είμαστε αρκετά πίσω. Έχουμε δηλαδή, λίγο πάμε, έχουμε μάθει κάποια πράγματα, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μας οδηγεί τόσο και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και στην τεχνολογία και στον καιρό και στις απαιτήσεις της αγοράς, γιατί ένας αγρότης δουλεύει σε δυσμενείς συνθήκες, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί σε πάρα πολλές καταστάσεις και στο τι ζητάει η αγορά, δηλαδή και σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, με πολλά πράγματα. Οπότε όλο αυτό θέλει λίγη δουλειά για να μπορέσουμε λίγο να δούμε πώς αντιμετωπίζεται. Εκείνο που σας προβληματίζει πολύ πολύ περισσότερο, πιο απ' όλα είναι, κυρία Δασκαλάκη? Κοιτάξτε, και αυτό που είναι θέμα συζήτηση τον τελευταίο καιρό είναι ότι τελικά, επειδή υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που δουλεύουν στα μοντέλα πρόβλεψης και το τι θα γίνει και το πώς θα ανέβει η θερμοκρασία και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, και τελικά φαίνονται τα χειρότερα σενάρια να είναι τα επικρατέστερα, ότι η μέση θερμοκρασία αυξάνεται πολύ γρήγορα, και αυτό πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει και πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε σε όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια, για να μην είναι όλα, να μην τα λέμε όλα μαύρα και έτσι να τρομοκρατούμαστε, πρέπει να πούμε ότι στην Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καλλιέργειες που είναι προσαρμοσμένες στις καιρικές συνθήκες, στις κλιματικές συνθήκες. Δηλαδή η ελαιοκομεία μας είναι καλλιέργειες που δεν είναι πυκνής φύτευσης, είναι προσαρμοσμένες στον καιρό. Είναι η κτηνοτροφία μας, είναι εκτατική. Όλοι, η μελισσοκομεία, όλοι έχουν επιπτώσεις από όλο αυτό, από τις καιρικές συνθήκες και τα φαινόμενα των τελευταίων χρόνων. Αλλά γενικά είναι τα συστήματα εκτροφής και καλλιέργειας είναι κάπως προσαρμοσμένα στον καιρό της Κρήτης, και πιστεύω ότι με κάποιο σχεδιασμό θα αντέξουν. Όταν λέτε είναι προσαρμοσμένα στον καιρό, γιατί έχει μπει ανθρώπινο χεράκι έτσι ώστε να προσαρμόζονται με κάποια σχέδια, εννοώ με κάποια συγκεκριμένη τακτική, ή η φύση από μόνη της έρχεται να επουλώσει τις δικές της πληγές?
Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο τρόπος που, δηλαδή, σκεφτείτε ελιές και λάδι, βλέπουμε από τα αρχαία χρόνια. Πάντα υπήρχε ηλιοκαλλιέργεια στην Κρήτη. Mm-hmm. Ήταν και προφανώς ο τρόπος της καλλιέργειας και είναι με ένα βιώσιμο, όλο αυτό γινόταν με ένα βιώσιμο τρόπο που μπορούσε να αντέξει και τις καιρικές και τις κοινωνικές πίεσεις, αν θέλετε, γιατί υπήρξαν και πόλεμοι και μετακίνηση πληθυσμών κτλ. Όλο αυτό βλέπουμε ότι η ελαιοκαλλιέργεια όλα αυτά τα χρόνια παρέμεινε στην Κρήτη. Το ίδιο και η μελισσοκομεία, η απελουργία. Αυτό λοιπόν, όσο επειδή βλέπουμε ότι ίσως η παραδοσιακή σοφία και οι παραδοσιακοί τρόποι καλλιέργειας κατάφεραν να διατηρήσουν αυτό το κεφάλαιο στην Κρήτη, πιστεύουμε ότι θα παραμείνει. Μάλιστα. Δεν έχουμε. Ναι, πιστεύουμε δηλαδή ότι έχουμε κάπως ανθεκτικά συστήματα. Mm. Οπότε λίγο με λίγο σχεδιασμό πρέπει να διατηρούμε και κάποια στοιχεία αισιοδοξία. Δεν είναι ότι τα καταστραφούμε από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει, αλλά και, έχουμε, και το άλλο το θετικό είναι ότι έχουμε και την τεχνολογία, έχουμε μέσα τα οποία και προβλέπουν και θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις. Σχεδιασμός λοιπόν και τεχνολογία που μπορεί να είναι πολύτιμη βοηθή σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλλιέργειές μας. Κύριε Μπαγκή, για να έρθω σε εσάς που παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά όλο αυτό το θέμα, αυτές οι εναλλαγές του καιρού και μάλιστα σε περίοδο που υπάρχει ανθοφορία και όλα τα υπόλοιπα, βλέπετε τις ελιές, βλέπετε τι γίνεται στα αμπέλια, βλέπετε τι γίνεται στα κυπευτικά. Όλο αυτό πώς αντιμετωπίζετε με αυτές τις συχνές εναλλαγές του καιρού? Συχνά πυκνά ακούμε τους αγρότες, γι' αυτό σας ρωτώ έτσι, να λένε ότι ξέρετε, αν είναι έτσι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αν είναι έτσι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά κλπ. Αυτές οι αλλαγές μέσα σε λίγες ημέρες του καιρού, το χαλάζι από τη μία, η έντονη βροχή μέσα στο Μάιο, οι υψηλές θερμοκρασίες από την άλλη, εδώ τι γίνεται? Ναι, κυρία Δουτκεράκη, οι μεταβολές του καιρού, οι μεταβολές του καιρού και γίνονται πάντα, δηλαδή δεν είναι απλά, υπάρχει μια ένταση λόγω των αλλαγών της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει μια ένταση των φαινομένων και μια διαφορετική εποχή τα οποία συνήθως συμβαίνουν. Καλό είναι για τα φυτά να μην υπάρχει στρες. Τα στρες είναι διαρκή, όπως είπε και η πρόεδρος κυρία Δασκαλάκη. Σκεφτείτε ότι πέρυσι είχαμε ακραίες βροχές, πάλι παρόμοια περίοδο. Είχαμε μετά καύσωνα πολύ έντονα το καλοκαίρι. Είχαμε χαμηλές ώρες ψύχους. Ανομβρία το χειμώνα. Ξαφνικά μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αναβρίας έχουμε και αυτές τις βροχές. Όλα αυτά είναι στρες για το φυτό. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον για την κορονέα και την ελιά που έχουμε, φαίνεται ότι όντως είναι προσαρμοσμένη καλά σε φαινόμενα τέτοια και αναμένεται πιθανόν να μην έχει τόσο σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει καλή ανθοφορία, πιθανόν να έχουμε και μια καλή καρπόδοση. Πώς επηρεάζει αυτή η βροχή? Αυτή η βροχή, αυτά που είναι εντελώς ανθισμένα, προφανώς και μπορεί να επηρεάσει τη μέρα της βροχής, την γονιμοποίησή τους και την καρπόδοσή τους. Η ανθοφορία όμως και η καρπόδοση της ελιάς δεν είναι υπόθεση μιας μέρας, μπορεί να είναι 7 και 10 μέρες. Συνεπώς δεν είναι μια παρατεταμένη βροχή 7-10 ημερών για να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καρπόδοση. Αν αναφερθούμε στο αμπέλι, mm-hmm. και αυτό επηρεάζεται σε αυτά που είναι ανθισμένα να έχει μια πιο αραιή καρπόδεση. Και ας μην ξεχνάμε ότι φέτος κατά γενική ομολογία είναι και πιο χαμηλή η παραγωγή από ό,τι φαίνεται στα περισσότερα αμπέλια. Ωστόσο και αυτό μένει να δούμε. Εννοείται και το χαλάζι όπου πέσει, είτε είναι φυλλώδη λαχανικά, είτε είναι κυπευτικά, είτε είναι στο αμπέλι, η πυκνότητά του, η διάρκεια του, η ποσότητα που θα πέσει μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Όσον αφορά φυτοπροστατευτικά στο αμπέλι, επειδή πέρυσι, αν θυμάστε, ήταν μια έντονη χρονιά με περονόσπορο, ίσως να υπάρχει ένας φόβος αυτή τη στιγμή των αμπελουργών ότι αυτή η βροχή είναι πολύ επικίνδυνη για περονόσπορο. Δεν έχει καμία σχέση φετινή χρονιά με την περσινή από αυτή την άποψη, γιατί ουσιαστικά είχαμε μια παρατεταμένη περίοδο ανόβριας. Ο Μύκητας είναι σε πολύ πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Ουσιαστικά τώρα στις περισσότερες περιοχές θα κάνει την πρώτη του ανάπτυξη, όταν πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο είχε κάνει μια προεργασία να κάνει 2-3 καλούς κύκλους γενναίες, να το πούμε, ώστε να
είναι επικίνδυνο με τη μία βροχή να δημιουργηθεί πρόβλημα. Με εξαίρεση πάντα λίγο το νομό Χανίων και το νομό Ρεθύμνου, που εκεί έχει γίνει μια προεργασία τη φετινή ένοιξη και πολλοί, εκεί θα πρέπει να προσέξουν λίγο περισσότερο οι αμπελουργοί. Στα κυπευτικά. Τα κυπευτικά πριν πάτε στα κυπευτικά, βοηθήστε με λίγο παραπάνω για να το καταλάβω. Δηλαδή, αυτή την ώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αμπελουργούς, λέτε ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται για περονόσπορο, έτσι? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν είναι, χρειάζεται να υπάρχει ένας πανικός όπως υπήρχε πέρυσι και δικαιολογημένα, γιατί πράγματι εξελίχθηκε σε επιδημία χτυπώντας τα σταφύλια. Mm-hmm. Όμως η χρονιά είναι πιο πρώιμη τουλάχιστον κατά 15 ημέρες σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Και ο δε περονόσπορος πέρυσι τέτοια εποχή στα αντίστοιχα βλαστικά στάδια ήταν δεξιά-αριστερά παντού, έτοιμος να χτυπήσει με μια βροχή τα σταφύλια. Αυτό δεν ισχύει στις κατά κανόνα εμπαλουργικές περιοχές φέτος της Κρήτης. Γιατί δεν έχει γίνει αυτή η προεργασία να εγκατασταθεί και να απλώσει το χώρο που είχε γίνει πέρυσι, η οποία χρειάζεται όχι μόνο μία βροχή όπως συνέβη αυτή τώρα. Μάλιστα. Προφανώς και μπορεί να ευνοηθεί στην πορεία, αλλά μπορεί να ευνοηθεί στην πορεία. Αλλά εντάξει, αυτό θα προϋποθέτει ότι μετά 7-10 μέρες έχουμε μια άλλη καλή βροχή και αντίστοιχα μετά άλλες 7-10 μέρες άρα πάλι θέλετε, μια. Άρα θέλετε καλή να βροχή. Πείτε, κύριε Μπαγκή, ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν και σε κάποια μέτρα, έτσι και πάρα πολύ σύντομα, να λάβουν κάποια μέτρα η παραγωγή. Αυτό λέμε. Ναι, στα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων που αναρτούμε στο Υπουργείο θα αναφερθούμε στις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά από το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να αρχίσουν να επιτηρούν τα αμπέλια τους για την παρουσία, αν θα φανούν δηλαδή συμπτώματα, που προφανώς θα φανούν σε κάποιες περιοχές, ίσως να μην μπορέσουν να τα δουν κιόλας. Αυτό είναι από τη μια εφησυχαστικό. Όταν δεν το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα επόμενη βροχή θα θέλει προσοχή. Μάλιστα. Αυτή είναι η είσαι. Ωραία. Από το τέλος λοιπόν της εβδομάδας, πιο συχνή παρατήρηση για να ξέρουν τι γίνεται, θα βγουν ούτως ή άλλως οι ανακοινώσεις, μόλις και εσείς έχετε την εικόνα από τους δικούς σας τους ανθρώπους και από τους ίδιους τους παραγωγούς για το τι ακριβώς γίνεται στις καλλιέργειες, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυπευτικά που εγώ σας διέκοψα. Ναι, ναι. Ναι, να πω κιόλας και για τις βροχές κάτι ακόμα, ότι δεν ήταν παντού, επειδή έχουμε και εμείς 14 μετεωρολογικούς σταθμούς, αλλά και παρακολουθούμε, δεν ήταν παντού το ίδιο. Ούτε η ένταση, αλλά ούτε και η ποσότητα. Εντελώς δυτικά στο νομό και εντελώς δυτικά στο νησί και εντελώς ανατολικά στο νησί, δεν έπεσαν σχεδόν καθόλου. Επιπέδου 1 ως 2 και 3 χιλιοστών. Mm. Ενώ σε άλλες περιοχές του νομού Χανίων, και στο νομό Ρεθύμνου γενικά και βόρεια και νότια έπεσαν καλές βροχοπτώσεις, στο νομό Ηρακλείου έπεσαν βροχοπτώσεις, στη νότια πλευρά εντοπισμένες και πλημμυρικές κυρίως στη Μέσα Μεσαρά, δεν ήταν παντού το ίδιο, ενώ ανατολικά ήταν ακόμα λιγότερα. Δεν ήταν παντού το ίδιο, απλά είναι αυτό το φαινόμενο το πλημμυρικό, το οποίο δυστυχώς δεν συγκρατεί και εύκολα και τα νερά της βροχής, γιατί η ανάγκη η γη το έχει και τα φυτά. Αλλά από τη στιγμή που είναι γυμνά τα εδάφη και με κλίσεις, είτε επειδή φρεζαρίστηκαν είναι γυμνά, είτε επειδή δεν έχουν ευλάστηση αυτή την εποχή, δεν συγκρατιόταν εύκολα ένα πλημμύρι. Δεν έπεφτε δηλαδή η βροχή. Ήταν με μεγάλη ραδαιότητα και δεν έπεφτε έτσι ώστε να συγκρατηθεί εύκολα παντού. Δηλαδή σίγουρα καλή η βροχή, αλλά εντάξει, δεν έχει συγκρατηθεί καλά παντού. Από εκεί και πέρα για τα κυπευτικά, αυτή την εποχή κυρίως τα υπαίθρια κυπευτικά είναι οι πατάτες που υπάρχουν, που προφανώς μυκητολογικά ευνοείται ο περονόσπορος, θέλει εκεί λίγο παραπάνω προσοχή. Στη φράουλα, που υπάρχει πέτρια φράουλα στη Μεσαρά, προφανώς η βοτρίτιδα ευνοείται και θέλει λίγο προσοχή. Και φαντάζομαι και τα κολοκυθοειδή τύπου πεπόνι, καρπούζια, προφανώς έχουν βγει τώρα από τα τούνελ. Άρα, δηλαδή, μπορεί να ευνοηθεί ο περονόσπορος εφόσον ξαναέχει υγρασίες και βροχές. Αλλά εδώ να τονίσω ότι στο κλίμα της Κρήτης η κύρια ασθένεια στις περισσότερες καλλιέργειες που ευνοείται είναι ο ίδιο, η χολέρα που ξέρουν πολλοί παραγωγοί. Τόσο για τα κυπευτικά όσο και για το αμπέλι. Αυτό θα πρέπει να δοθεί περισσότερο σημασία, γιατί με την άνοδο των θερμοκρασιών που έχει πρόβλεψη και δεν έχει πρόβλεψη στο επόμενο δεκαήμερο από ό,τι βλέπω για βροχές, η άνοδο των θερμοκρασιών θα ευνοήσουν περισσότερο τον μύκητα του ιδίου και σε αυτό και η υγρασία που έχει αυξηθεί λόγω της βροχής που έπεσε. Σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο.
Μάλιστα. Αναλυτικότατος ο κύριος Μπαγκής σε ό,τι έχει να κάνει ουσιαστικά με αυτή την καταγραφή των προβλημάτων που προκαλούνται από τις καιρικές αστάθειες και το τι πρέπει να προσέχει και το τι δεν πρέπει να προσέχει ο κάθε παραγωγός αυτή την ώρα. Όπως είπαμε, με τις ανακοινώσεις να βγαίνουν σε εκείνο το timing που κρίνεται για το τι θα πρέπει από την υπηρεσία σας, έτσι ώστε να προσέχουν οι παραγωγοί. Αυτός είναι και ο ρόλος του γεωτεχνικού επιμελητηρίου ουσιαστικά, κυρία Δασκαλάκη, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, ευχαριστώντας σας για την βοήθεια βεβαιότατα και εσάς και τον κύριο Μπαγκή να προλαμβάνει αυτά τα οποία γίνονται και να σχεδιάζει τα επόμενα βήματα. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να σας πω ότι είμαστε περήφανοι, γιατί είναι πραγματικά στο... Από χρόνια τώρα η γεωτεχνική, στην συγκεκριμένη περίπτωση η γεωπόνη, υπάρχουν δράσεις όπως αυτό το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων, το οποίο παραμένει πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο για τους αγρότες και πολλά άλλα. Υπάρχει γνώση, δηλαδή οι συνάδελφοι, παρότι οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και έχει μείνει πολύ λίγος κόσμος, έχουν πάντα επαφή με τους παραγωγούς και έχουν εικόνα του τι γίνεται, για να μπορούν έτσι λίγο να δράσουμε και να σχεδιάσουμε και να ενημερώσουμε και να συμβουλέψουμε τελικά, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό βλέπετε και σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Μπαγκής, ότι το πρόβλημα δεν ήταν τόσο ότι ήταν οι βροχοπτώσεις τόσο έντονες και παντού. Ήτανε, το θέμα είναι ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα υπήρχαν εκεί, όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη για τέτοιες περιπτώσεις, που αυτά θα πρέπει να τα δούμε αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι επαναλαμβανόμενα, ώστε αντίστοιχα να αντιμετωπιστούν. Αλλά γενικά θέλω να πω ότι εκτός από το τώρα με τις βροχές αυτή την εποχή, να μην βλέπουμε μόνο τα αγροτικά προϊόντα έτσι, και την αγροτική παραγωγή, γιατί είναι και οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι και όλο το φυσικό περιβάλλον, το οποίο αυτή τη βροχή νομίζω ότι δέχτηκε με μεγάλη, ήταν ευεργετική κατά κάποιο τρόπο. Βοηθάει λίγο και τα μελισσοτροφικά φυτά να... η υγρασία αυτή που προσθέθηκε με την προχθεσινή βροχή. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν δεν είναι πολύ συνεχής οι βροχοπτώσεις, έτσι να δημιουργήσουν προβλήματα και πολύ ραγδαίες. Δεν έχουμε πρόβλημα, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ευεργετικές. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε και πιστεύουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε το ό,τι καλύτερο για το... για τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις. Για πείτε μου κάτι, μόνο ένα τελευταίο ρωτάω, κύριε Μπαγκή, και σας απελευθερώνω άμεσα σε ό,τι έχει να κάνει με την ελιά, με το δάκο και με τη δακοκτονία. Αυτή η βροχή προσέφερε κάτι? Όσον αφορά για το δάκο και τη δακοκτονία. Ναι. Ή την ανάπτυξη του δάκου. Κοιτάξτε, ο δάκος υπάρχει, ειδικά έτσι όπως είναι και ήπιος ο χειμώνας στην Κρήτη. Η Κρήτη στη Μεσόγειο είναι ουσιαστικά το σημείο όπου ο δάκος έχει πάντα τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. Υπάρχουν, να μην το αναλύσουμε, αλλά ευνοείται κλιματικά να έχει τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. Υπάρχει όλο το χρόνο. Αυτή τη στιγμή ο δάκος έτσι και αλλιώς δεν μπορεί να κάνει προσβολές στην ελιά. Η ελιά θα πρέπει να έχει... μεγαλώσει λίγο στο μέγεθος για να μπορεί ουσιαστικά η δακομάνα να αφήσει τα παιδιά της στον καρπό της ελιάς. Δεν είναι έτοιμος ο καρπός της ελιάς. Εννοείται ότι οι βροχές και η υγρασία κάνουν περισσότερο καλό στην ελαιοκαλλιέργεια, γιατί ο δάκος έτσι και αλλιώς θα αναπτυχθεί. Θα αναπτυχθεί με ή χωρίς τις βροχές αυτές. Αργότερα. Οπότε ουσιαστικά δεν είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή ακόμα για τον δάκο και την δακοκτονία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για τη βοήθεια. Κυρία Δασκαλάκη, κύριε Μπαγκή, πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.